Γεννηθήκατε λοιπόν στο Έλατο, κάτω από το Έλατο. Ναι, ναι. Και όταν άρχισα να περπατάω, ξεκίνησα κοντά στα πρόβατα να βοηθώ τον πατέρα μου. Από μικρό παιδάκι. Από μικρό παιδάκι μέχρι στη Στρούγκα. Μάλιστα. Αυτά πού συμβαίνουν, σε ποια περιοχή της Ελλάδος? Στην ορεινή, στο Όρο Σίτι. Πού είναι αυτό, συγγνώμη? Στη Φθιώτιδα. Μάλιστα. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν γεννηθήκατε και γεννηθήκατε από πατέρα Βοσκό, ο οποίος σας μίλησε στα μυστικά και, στα, και στη ζωή του, του Βοσκού και στο επάγγελμα. Του Βοσκού. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν, Γιώργο, γεννημένος κάτω από το Έλατο, είστε ένας άνθρωπος πολύ κοντά στη φύση και πολύ κοντά στην, στα ζώα, στα συγκεκριμένα. Ζώα. Αυτή τη στιγμή πόσα τέτοια ζώα έχετε? Γύρω στα 450. Ωραία. Θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω control, αυτό θα ήθελα, ευχαριστώ. Μπορούμε να παίξουμε το βιντεάκι για να γνωρίσουμε τον Γιώργο, να τον δω και εγώ τι κάνει στην καθημερινότητά του. Μέχρι, για να δούμε τον Γιώργο. Για να κάνεις σκοπάδι πρέπει πρώτα να ξέρεις και να το οδηγήσεις. Έλα από εδώ καλέ και στρίψε από εκεί και σου μίλησε και δεν με άκουσε, δεν καταλαβαίνουν τα ζώα. Θέλουν Είναι διάφορες κραυγές που τις καταλαβαίνουν και συνεννοούμαστε άνετα. Εγώ έχω 450 ζώα. Από το πρωί που ξυπνάμε γύρω στις 4-4.30, μετά από έναν καφέ βιαστικό, ξεκινάμε και αρχίζουμε και ταΐζουμε το μεγάλο κοπάδι που είναι μοιρασμένο σε μικρότερα. Πρέπει μετά να το αρμέξουμε. Η άρμεξη κρατάει, η άρμεξη να τους πάρω με το γάλα. Χρειαζόμαστε περίπου τις 2 ώρες, γύρω στα 200 ζώα, 220. Εγώ και η γυναίκα μου είμαστε στο κοπάδι αυτά. Ξεγεννάμε ζώα όταν γεννάνε, δεν κοιμόμαστε τη νύχτα αν κάποιο ζώο το δούμε πώς θα γεννήσει. Κάθε ζώο έχει την ονομασία. Τα μαύρα τα λέμε λάγια, τα άσπρα τα λέμε μπέλα, με το μαύρο κεφάλι τα λέμε μαυροκέφαλα. Αν στο μαύρο κεφάλι τους υπάρχουν κάποιες γραμμές, άλλα διαφορετικά χαρακτηριστικά από το ολόσωμο μαύρο, το λέμε καραμπάσα, το λέμε καραμάνα, το λέμε μαυρομάτα, έχει άλλες ονομασίες. Και αν λείψω 2 μέρες εγώ και οπουδήποτε βόσκουν ή μέσα στο μαντρί, όταν πλησιάζω αρχίζουν και βελάζουν. Δεν αισθάνθηκα ποτέ άσχημα για το επαγγελμά μου. Ήμουν πολύ ευχαριστημένος γιατί δεν είχα τίποτα, είχα ένα πουκάμισο και έχω αποκαταστήσει και τα παιδιά μου. Οι νέοι άντρες τώρα με σκουλαρίκι στη μύτη και σκουλαρίκι στα αυτή δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι για σφινάκι και να πάνε για φραμπόγαλο. Δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιώργος λοιπόν